θα καλημερίσω, πριν πάμε λοιπόν στις διαφημίσεις όπου θα έρθουν μετά, τον κύριο Τζίντζιο, ο κύριο Στέργιος Τζίντζιος. Έχω την αίσθηση ότι τα έχουμε ξαναπεί, έχουμε ξαναμιλήσει. Είναι υποψήφιος ευρωβουλευτής στο Κόμμα Ελλήνων Συνέλευσης. Κατάγεται από τις Σέρρες, από ό,τι ξέρω. Κύριε Τζίντζιο, καλημέρα σας, τι κάνετε? Καλημέρα κυρία Μαρκάκη, καλημέρα σε όλους τους ακροατές σας, είμαι πάρα πολύ καλά. Ωραία, χαίρομαι. Λοιπόν, υποψήφιος ευρωβουλευτής, ήσασταν και υποψήφιος βουλευτής στις προηγούμενες εκλογές. Έχω την αίσθηση ότι πρέπει να έχουμε ξαναμιλήσει εδώ στο ραδιόφωνο. Έχουμε ξαναμιλήσει, ναι, είναι αλήθεια. Και ήμουν υποψήφιος και στις προηγούμενες ευρωεκλογές. Και στις προηγούμενες ευρωεκλογές. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, θέλω να επικεντρωθούμε στην κάλπη της ερχόμενης Κυριακής, πέραν από το μήνυμα το κεντρικό, φυσικά, που κι εμείς από εδώ αναφέρουμε να συμμετέχει ο κόσμος, να πάει να ψηφίσει. Πάμε τώρα στην Ελλήνων Συνέλευσης. Θέλω το διακύβευμα αυτών των εκλογών να δώσουμε και στον κόσμο από την δική σας πλευρά, το δικό σας πολιτικό σχηματισμό, σε μια δύσκολη εποχή όπου υπάρχει, όπου κυριαρχεί η εποχή, κύριε Τζίντζιο, το βλέπετε κι εσείς, με μέρος του εκλογικού σώματος, το διάβαζα πρόσφατα πάλι σε δημοσκοπήσεις, να θέλει να απέχει από την κάλπη, γιατί λέει, και τι με αυτό, είναι 700 και πλέον οι ευρωβουλευτές οι οποίοι θα εκλεγούν τώρα στις 9 του Ιούνιου. Εμάς οι 21 που θα αλλάξουμε εδώ σε επίπεδο ελληνικής επικράτειας θα φέρουν και τα καλύτερα αποτελέσματα. Τι απαντάτε? Καταρχήν να συστηθώ λίγο για να με γνωρίσουν οι κρίτες. Είμαι ελεύθερος επαγγελματίας, είμαι 45 ετών, διατηρώ 22 χρόνια επιχείρηση. Mm-hmm. Πάνω στο κομμάτι των κατασκευών, προκατάγομαι από γεωργική οικογένεια, καπνοπαραγωγική οικογένεια. Mm-hmm. Οπότε γνωρίζω πολύ καλά και το αγροτικό κομμάτι και τι έχει συμβεί, θα τα πούμε. Mm-hmm. Σήμερα όσον αφορά αυτό το οποίο αναφέρεται, βλέπουμε ένα άμεντε να στέλνει δελτία τύπου και συγκεκριμένα να μιλάει συνεχώς για μια τεράστια αποχή. Και προς τιμή σας αναφέρετε ότι εσείς προτείνετε στον κόσμο να πάει να ψηφίσει, διότι πλήστατα μέσα μαζικής ενημέρωσης ακολουθούν αυτή τη γραμμή του ΑΜΕΜΠΕ, το οποίο ΑΜΕΜΠΕ είναι στο μισθολόγιο της εκάστοτε κυβέρνησης, το οποίο προπαγανδίζει συνεχώς, μειώνοντας την θέληση του πολίτη να πάει να ψηφίσει. Όταν ο άνθρωπος ακούει ότι θα είναι μεγάλη αποχή και ότι ο πολίτης δεν θα πάει να ψηφίσει, οδηγείται υποσυνείδητα και ο ίδιος να μην θέλει να πάει. Mm-hmm. Προς τιμή σας λοιπόν ορίζεται και καθορίζεται ότι είναι σημαντική η ψήφος. Είναι μια κύρια υποχρέωση αυτή που θα έχουμε την ερχόμενη Κυριακή, φυσικά, να ασκήσουμε το εκλογικό μας δικαίωμα. Έτσι. Ναι, αυτό το οποίο λείπει σήμερα από την πολιτεία, τόσο σε εθνικό μα και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, είναι ο ίδιος ο πολίτης. Ο πολίτης με την ιδιότητα αυτή του οπλίτη, ο οποίος προστατεύει την πολιτεία, ενδιαφέρεται για τα κοινά, ρωτά, κρίνει, επικρίνει, προτείνει και δεν μένει αμέτωχος. Δεν γινόμαστε πολίτες μόνο 12 ώρες κάθε φορά που πάμε να ψηφίσουμε 7 το πρωί με 7 το βράδυ. Άρα, μείζωνο σημασία και αυτό που προτάσει συνεχώς σε Ελλήνων Συνέλευσης, όχι μόνο για τις ευρωεκλογές, αλλά πάντα, είναι να αναγεννηθεί ο πολίτης, διότι μόνο ο πολίτης μπορεί να δημιουργήσει πολιτεία. Σήμερα δεν υπάρχει πολιτεία, ούτε εντός, μα ούτε και εκτός της χώρας. Όσον αφορά για το μέγεθος των ευρωβουλευτών, εγώ γνωρίζω πάρα πολύ καλά, μέσα από τις έρευνες που έχω κάνει τα τελευταία 6 χρόνια, ότι ο ευρωβουλευτής έχει την δύναμη ενός εισαγγελέα. Άρα μπορεί τουλάχιστον να ασκήσει ένα τεράστιο έλεγχο, τόσο όσον αφορά τις συμβάσεις που έχουμε υπογράψει σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όσο και να κάνει έναν οικονομικό έλεγχο για να δει τι ακριβώς έχουμε, πού ακριβώς έχουμε επενδύσει τα κεφάλαιά μας. Γιατί αν δείτε το κοινοπρακτικό που έχουμε υπογράψει το 1981, όταν μπήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αναφέρει συγκεκριμένα στο άρθρο 6 και 5 ότι από το 87 και μετά το φόρο προστιθέμενης αξίας που μας επιβλήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση τον καταβάλω στο ακέραιο. Καταβάλω το 92% των τελωνιακών μου δασμών. Έβαλα ιδρυτικό κεφάλαιο μερικούς τόνους χρυσό σε λογιστικές μονάδες, γιατί έτσι αντιστοιχείται σε χρυσό, και έκανα 3 φορές ανακεφαλαιοποίηση την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, πάλι σε χρυσό. Άρα αυτά τα ποσά τα οποία έχω καταβάλει τόσο στην αρχή αλλά και κάθε χρόνο, δεν πρέπει να κάνω ένα ταμείο να δω τελικά γιατί έχω καλοχηθεί με την αντίληψη ότι μπήκα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωπαϊκή Ένωση με ταΐζει. Δεν είναι έτσι. Γιατί τα 4,5 με 5,3 δισεκατομμύρια που παίρνουμε ετησίως από την Ευρωπαϊκή Ένωση, να αντιληφθούμε ότι δεν αντιστοιχεί ούτε στο 4,5% του ΦΠΑ που δίνουμε εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση στις φορά. Άρα,
Θα πρέπει να δούμε πάρα πολύ σοβαρά το κομμάτι αυτό. Γιατί άκουσα πριν με πολύ μεγάλη προσοχή και τον προλαλήσαντα και εσάς, και διαφωνώ κάθε τόσο αφορά ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση βοήθησε τον αγροτικό τομέα. Δίνω δύο δείγματα για να με αντιληφθεί ο κόσμος. Και θα με αντιληφθούν οι αγρότες χαρακτηριστικά. Ακούσατε όμως, συγγνώμη, σχετικά με το ερώτημά μου και σας διακόπτω. Ναι, σχετικά με επιδοτήσεις, με αποζημιώσεις, τις ομάδες παραγωγών. Έχει ευνοήσει πάρα πολύ, έτσι, το σύστημα το ευρωπαϊκό. Εκεί θέλω να καταλήξω. Και με ενισχύσεις. Πείτε μας τώρα, ναι. Εκεί θέλω να καταλήξω. Η παραγωγή καπνού στην Ελλάδα πριν την Ευρωπαϊκή Ένωση, μιλάω για αυτά που γνωρίζω πάρα πολύ καλά, ήταν 43.500 τόνους. Με την μέθοδο των ποσοστώσεων, που είναι, είναι μία μέθοδος της κοινής αγροτικής πολιτικής, μας επευλήθηκε πόσο θα παράξουμε. Σήμερα με αυτήν την επιβολή έχει φτάσει η παραγωγή καπνού 20.000 τόνους. Σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση η παραγωγή καπνού ήταν 420.000 τόνους, σήμερα είναι 160.000 τόνοι. Το ίδιο συμβαίνει και με τα σιτηρά. Το ίδιο συμβαίνει και με τα σταφύλια. Το ίδιο συμβαίνει παντού. Ναι. Το ίδιο συνέβη με το αγελαδινό γάλα. Η Ελλάδα παρήγαγε 1,5 εκατομμύριο τόνους γάλα και της επευλήθηκε να μην υπερβαίνει τις 800.000. Mm-hmm. Άρα βλέπουμε μια ανισότητα όσον αφορά, γιατί εμείς έχουμε 71 κιλά γάλα κανακάτοικο ποσόστοση, ενώ η Ολλανδία έχει 240. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια ανισότητα. Και αυτό δεν είδαμε ποτέ έναν ευρωβουλευτή να το καταλογίσει. Μετά μας επιδοτήσανε να εκριζώσουμε τις ελιές. Μας επιδοτήσανε να εκριζώσουμε τα σταφύλια, τα αμπέλια μας. Mm-hmm. Και στη θέση αυτών μας επιδοτούν να βάλουμε φωτοβολταϊκά. Άρα, αυτό το οποίο αντιλαμβάνομαι εγώ είναι ότι η σημερινή Ευρωπαϊκή Ένωση έχει χάσει τον προσανατολισμό της από Ευρώπη των λαών και των ανθρώπων. Έχει γίνει Ευρώπη των ιδιωτικών εταιριών. Γιατί το εμπόριο το πράττουν οι ιδιωτικές εταιρείες. Και όταν δεν θα έχω εγώ παραγωγή δικιά μου, σαν Ευρωπαϊκή Ένωση μιλάω τώρα, για να ταΐσω τους Ευρωπαίους πολίτες, θα πρέπει να κάνω εισαγωγή. Δεν θα εισάγω εγώ ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα εισάγουν ανώνυμες εταιρείες. Όπως βλέπουμε την CVC σήμερα να κυριαρχεί στο καρτέλ των σούπερ μάρκετς σε όλη την Ευρώπη. Ναι. Μια εταιρεία όπου είναι άμεσα συνδεδεμένη με τα συμφέροντα της οικογένειας Μητσοτάκη. Που σήμερα το ίδιο προϊόν από εδώ στην Ολλανδία έχει 47% εδώ μεγαλύτερη τιμή. Δεν την ενδιαφέρει την Ευρώπη αυτή η ανισότητα. Οι Έλληνες ευρωβουλευτές μας πότε θα τοποθετηθούν. Ναι. Άρα, σας ακούω. Επομένως, επειδή προέρχεστε και από το χώρο, είστε ελεύθερος επαγγελματίας μας είπατε, αλλά σωστά. Έχουμε ανοίξει και το φάκελο αγροτικά, γιατί έχετε πάρα πολλές γνώσεις από ό,τι γνωρίζω. Ακούω και για αυτά. Και οι δύο όμως κλάδοι, κύριε Τζιντζιού, είναι στα κάγκελα, έτσι. Είναι στα κάγκελα χρόνια τώρα. Και από τη μία, εντάξει, θα αναφερθώ στους αγρότες μας, το λέγαμε και λίγο πριν, σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, το είδαμε φέτος πάρα πολύ έντονα, το μόνο που μας πέρασε, αλλά και ο χώρος των επαγγελματιών, των ελεύθερων επαγγελματιών με την υπερφορολόγηση δεν πάει καθόλου πίσω. Τι γίνεται όμως, γιατί κάθε φορά έχουμε τα ίδια και τα ίδια πολιτικά συστήματα στη χώρα μας, αλλά και στην Ευρωβουλή, να εξουσιάζουν τον κόσμο που τελικά ο ίδιος ο κόσμος διαμαρτύρεται για αυτές τις πολιτικές. Πώς καταλήγουμε εκεί κάθε φορά? Απαξιώσαμε όλους τους θεσμούς εμείς οι ίδιοι, διότι συμφωνήσαμε στο άδικο. Συμφωνήσαμε να πούμε ότι μην εμπιστεύει στα δικαστήρια, δεν υπάρχουν δικαστές. Και το είδαμε και με την έκθεση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελέως για την εξαρτημένη ελληνική δικαιοσύνη. Είπαμε μην εμπιστεύει στην αστυνομία, δεν πρόκειται να βρει τον ληστή. Είπαμε στο τέλος δεν υπάρχει πολιτική στην Ελλάδα, γιατί δεν υπάρχουν οι ίδιοι οι πολιτικοί με όνειρο προνιώτα. Αυτό το σύστημα, το οποίο εγώ αναφέρω ως καθεστώς, έχει οδηγήσει με συγκεκριμένες μεθοδεύσεις να απαξιώσει ο πολίτης τα κοινά και δεν συμμετέχει. Όταν δεν κρίνουμε εμείς τους θεσμούς μας και τους αφήνουμε σε κάποιους κομματικούς μηχανισμούς οι οποίοι αυτό που κάνουν είναι να προτάσουν τα συμφέροντα του χρηματοπιστωτικού συστήματος του τραπεζικού, γιατί είναι χρεωμένοι μέχρι τα μπούνια όλοι τους, 480 εκατομμύρια η Νέα Δημοκρατία, θα έπρεπε αύριο να πλειστεριαστούν τα ακίνητά της και οι περιουσίες. Να σφραγίσει το αφημί. Το ίδιο πρέπει να συμβεί και στο Πασόκ. Mm. Το ίδιο πρέπει να συμβεί και σε όλους αυτούς που ψήφισαν τη μνημονιακή κατάσταση. Σήμερα έρχεται ο κύριος Βελόπουλος και ζητάει ψήφο, ενώ το 2010 υπέγραψε το μνημόνιο. Παρέδωσε εθνική κυριαρχία. Ξέρετε γιατί δεν μπορούν
οι ευρωβουλευτές μέχρι τώρα να σταθούν στο ύψος της ελληνικής περίστασης. Γιατί έχουν υπογράψει τα κόμματά τους, γιατί όλοι από ένα κόμμα προέρχονται, έχουν υπογράψει τα μνημόνια και παραδόθηκαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, τα δύο από τα τρία μέλη της Τρόικα, παραδόθηκαν τα ίδια, δηλαδή οι θεσμοί, αυτοί που υπήρχαν μέσα στη Βουλή. Τα αφημεία αυτά έχουν παραδοθεί, άρα δεν μπορούν να κάνουν κάτι. Θα πρέπει να πάψουμε να λειτουργούμε με αντιπροσωπευτικό σύστημα. Γιατί άκουσα και τον προλαλήσαντα ότι θέλουμε αντιπροσώπους. Όχι, θέλουμε εκπροσώπους. Γιατί ο αντιπρόσωπος, αν δείτε με βάση τον αστικό κώδικα, μπορεί να λειτουργεί υπέρμα και κατά του προσώπου, έχει δική του βούληση. Θα πρέπει ο ίδιος ο πολίτης να ασκήσει την πολιτική. Για να μπορέσει μέσα σε όλη αυτή τη διαδικασία, μέσα από την ολότητά της, να προκύψει και πολιτισμός. Μάλιστα. Σήμερα, αυτό που βιώνει η Ελλάδα μετά τα μνημόνια, θα πρέπει να αντιληφθούμε ότι η Ευρώπη δεν κέρδισε τίποτα από αυτή τη μνημονιακή πολιτική. Παρόλο που μας την επέβαλε η Ευρώπη, τα τρένα μας, τα αεροδρόμια, τα λιμάνια, οι δρόμοι, τα μεταλλεία, οι γεωργικές παραγωγές, βλέπε συμβολιακή γεωργία τώρα με τέσσερις ιδιωτικές εταιρείες που θα κάνουμε συμβόλαιο, πήγανε σε ανώνυμες εταιρείες και δεν μιλάει κανείς. Άρα. Και είναι και τόσα πολλά αυτά που μπορούμε να πούμε, καταλαβαίνω, γιατί πάρα πολύ συχνά συμβαίνουν όλα αυτά γύρω μας. Άλλα τα γνωρίζουμε, αλλά δεν τα μαθαίνουμε και ποτέ, βέβαια. Έτσι. Και ευτυχώς που υπάρχουν και άνθρωποι όπου τα ερευνούν περισσότερο και τα αναδεικνύουν. Γιατί Ελλήνων Συνέλευσης, κύριε Τζίντζιο, να εστιάσουμε τώρα εδώ. Ελλήνων Συνέλευσης, γιατί. Η Ελλήνων Συνέλευση είναι ο πρώτος και μοναδικός πολιτικός φορέας βάσει της ίδρυσής του το 2015. Μέχρι τότε εγώ είμαι 45 χρονών. Μέχρι το 2015 δεν είχα ακούσει τη φράση πολιτικός φορέας. Ήξερα για κόμματα. Και αναφέρεται χαρακτηριστικά μέσα ότι είναι ο εθνικός πολιτικός φορέας εκπροσώπησης. Πρώτο αυτό. Δεύτερο είναι η πολύ μεγάλη πολιτική δίωξη που έχουμε δεχθεί εμείς και ο ίδιος ο πρόεδρος μας, ο κύριος Αρτέμης Σορός. Γιατί για πρώτη φορά ήταν ένας άνθρωπος και προτάσει Ελλήνων Συνέλευσης στο πρόγραμμά της και που θα πρέπει να το μελετήσει ο κόσμος. Έναν τεράστιο πλούτο, ο οποίος είναι εμφανής πλέον στα μάτια όλων μας. Σήμερα η Ελλάδα, κυρία Μαρκάκη, έχει τον υψηλότερο προϋπολογισμό εσόδων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο προϋπολογισμός μας σήμερα είναι 1.107.000.000.000. Με τη Γερμανία να έρχεται με 487. Πού είναι αυτά τα λεφτά, πού πάνε. Ακριβώς, αυτό θα ρωτούσα και εγώ, πού πάνε. Μόνο η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων μέσω του Υπουργείου Οικονομικών, που μας επευλήθηκε από τα μνημόνια ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων, είναι μια οντότητα που δεν έχει νομική προσωπικότητα και δεν την ελέγχει, δεν υπόκειται ούτε σε κοινοβουλευτικό έλεγχο. Έτσι υπέγραψαν οι βουλευτές μας τότε, το 2016. Μόνο από το Υπουργείο Οικονομικών οι ΑΔΕ εισπράττει 660 δισεκατομμύρια και δεν ξέρουμε πού πάνε. Δεν αναφέρεται γιατί δεν γίνεται έλεγχος. Αυτό είναι μέσα από το γενικό, μέσα από το ελεγκτικό συνέδριο του κράτους. Είναι νόμος. Υπάρχει ο ισολογισμός του 2017 που ρωτάει το ελεγκτικό συνέδριο χαρακτηριστικά πόθεν έσχεσαι. Και δεν απαντάει κανείς. Γιατί δεν υπάρχει ο πολίτης να ερευνήσει. Όλα αυτά τα θέματα για πρώτη φορά. Μα τι κάνουν τα κομμάτια της αντιπολίτευσης που είναι μέσα στην Ελληνική Βουλή και έχουν μαζί και ένα τέτοιο ρόλο στο κάτω-κάτω. Μα είναι όλοι μαζί, αγαπητοί μου. Η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ ψήφισε το πρώτο μνημόνιο, την τροποποίησή του την ψήφισε ο Παπαδήμος, τότε ένας διορισμένος, τη δεύτερη τροποποίηση την ψήφισε η τροκομματική, Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ και ο Κουβέλης, το τέταρτο μνημόνιο την ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ και όλοι όσοι ήταν μέσα δεν είδα κανένα να παραιτηθεί. Άρα σιωπηδοκής είναι ο κύριος Βελόπουλος που είναι σήμερα. Υπέγραψε το πρώτο μνημόνιο μέσα από το λαό ως βουλευτής. Η κυρία Κωνσταντοπούλου ήταν η πρόεδρος της Βουλής το 2015 που άνοιξε την Βουλή για να ψηφιστεί το τέταρτο μνημόνιο. Μάλιστα. Θα μπορούσε ως πρόεδρος να σφραγίσει τη Βουλή. Γιατί επρόκειτο και πάλι για παράδοση εκδικής κυριαρχίας. Άρα όλοι αυτοί μέσα στις άκρες, επειδή χρηματοδοτούνται από τα ίδια κέντρα, είναι όλοι τους μία ομερτά. Έχουν συμφωνήσει γι' αυτό. Γιατί διέρχονται να διαχειριστούν το χρέος μας. Γιατί κερδίζουν από το χρέος. Κερδίζουν. Όταν κερδίζει η τράπεζα και η τράπεζα συντηρεί όλα αυτά τα κόμματα και όλους όσους συντελούν μέσα στα κόμματα αυτά, τότε αντιλαμβάνεστε ότι το χρέος έχει γίνει δόγμα και σήμερα αυτό είναι που κυβερνά. Και αν αντιληφθεί ο πολίτης ότι έχει αυθονία, υπάρχει αυτή η αυθονία. Γιατί μέσα από αυτήν την αυθονία, μέσω διεθνών συμβάσεων που μετέχουν όλοι οι Ευρωπαίοι και δει οι περισσότεροι άνθρωποι στον κόσμο, από το 44 και εδώ, έχουν δημιουργήσει κάποιους
τεράστιους λογαριασμούς για τους οποίους ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών κάθε χρόνο κάνει ισολογισμό. Μάλιστα. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά. Μάλιστα. Γι' αυτό διώχθηκε τόσο σκληρά η Ελλήνων Συνέλευση και ο πρόεδρος του Σορτένη Σόρτ. Γι' αυτό και ζητούμε τον Έλληνα πολίτη να σκεφτεί με τα μάτια του νου. Να πάψει να βλέπει και να πιστεύει, γιατί όσο πιστεύεις κάτι ή κάποιον, δεν γνωρίζεις την πραγματικότητα. Να γνωρίσει, να σκύψει πάνω από αυτό που λέγεται Ελλήνων Συνέλευσης, όπου ανιδιοτελείς άνθρωποι τόσα χρόνια χρηματοδοτούν από την τσέπη τους έναν τεράστιο αγώνα για να μπορέσει να απελευθερωθεί το γένος μας απέναντι σε αυτό το τραπεζικό σύστημα που με μπροστάριδες τους κομματικούς μηχανισμούς έχει διαλύσει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και είμαστε οι μόνοι οι οποίοι μπορούμε πραγματικά να επαναπροσδιορίσουμε τον προσανατολισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι η ίδια η βάση της δημοκρατίας. Βάλαμε επιθετικούς προσδιορισμούς στη δημοκρατία, την είπαμε σοσιαλιστική, κομμουνιστική, ενώ η δημοκρατία δεν έχει κόμματα. Δεν έχει δημόσια διοίκηση. Αντιληπτό. Είναι η εκτελεστική εξουσία Αντιληπτό. Των δημοκρατικών αποφάσεων των ίδιων των πολιτών. Γι' αυτό και με όλα αυτά τα επιχειρήματα ζητάτε να γίνει και η ανατροπή σε αυτές τις εκλογές, σε ευρωεκλογές. Είμαστε οι μόνοι αδέσμευτη φωνή η οποία το έχει αποδείξει, δεν έχουμε παρεκκλίνει χιλιοστό από την στρατηγική μας και από την πολιτική μας θέση και ζητούμε 9 Ιουνίου από όλους τους Έλληνες να δώσουν την δύναμη και την δυναμική τους, την ίδια τους την ύπαρξη, γιατί η ψήφος είναι η ίδια μας η ζωή, στην Ελλήνων Συνέλευσης για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε την πτέρυγα των Ελλήνων. Μάλιστα, σήμερα όποιος θέλει και πάει στην Ευρωβουλή πάει και εντάσσεται κάτω από μια μαμά κόμμα. Άρα δεν υπάρχει ένωση ευρωπαϊκή πουθενά. Ναι. Εμείς θέλουμε την ένωση τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό, μα και σε παγκόσμιο επίπεδο, στην ίδια τη βάση του ανθρώπου. Να σας ευχηθώ, κύριε Τζίντζιο, καλή επιτυχία. Και ούτως ή άλλως θα τα ξαναπούμε. Είμαι σίγουρη, θα ξανασυναντηθούμε. Να είστε καλά. Καλή επιτυχία. Καλημέρα. Γεια σας. Καλημέρα. Λοιπόν, αυτά από την Ελλήνων Συνέλευση.